Ευαγγελίστρια στο Δάλιο, ο ιερέας της οποίας ο Πάτης Σπυρίδωνας νόσησε από τον κορονοϊό. Είναι μαζί με την Όλγα Κωνσταντίνου για να μας περιγράψει την εμπειρία του. Όλγα, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Δοκιμασία ζωής και θανάτου. Έτσι μας περιγράφει ο Πάτερ Σπυρίδωνας, που τον έχω εδώ δίπλα μου, την εμπειρία που βίωσε με τον κορονοϊό. Ο Πάτερ Σπυρίδωνας είναι εδώ ιερέας στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο Δάλι. Η εμπειρία του με τον κορονοϊό ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πιστεύω ότι αξίζει να την ακούσουμε και έχει πολλά μηνύματα για να μας δώσει. Πάτερ. Ευχαριστώ, Όλγα μου, που μας δίνετε ευκαιρία να χαιρετήσουμε και την κυρία Κάτια Σάβα. Τον Μάρτιο πέρασα μια μεγάλη δυσκολία με τον κορονοϊό. Για 12 μέρες ήμουν στο Γενικό Νοσοκομείο χωρίς να βγαίνει το οξυγόνο μου πάνω. Έπεσε πάρα πολύ κάτω το οξυγόνο. Με είχα ξεγράψει γιατροί. Μια ημέρα είχε μπει στο Μητροπολίτη Λεμεσού τον Αθανάσιο ένας γιατρός ότι ο Πάτερ είναι δύσκολο, θα το βγάλει απόψε. Αλλά δόξα σε ο Θεός, προχώρησα στη διασωλήνωση. Το είχα καταλάβει και εγώ αυτό το πράγμα για τη διασωλήνωση. Είχα πει στη γιατρό: γιατρέ, δεν βγαίνει το οξυγόνο. Λέει μου: πάτε, δεν βγαίνει. Δηλαδή, πάμε, ναι, για διασωλήνωση. Και ευχαριστώ που δεν ήξερα την διασωλήνωση, διότι αν ήξερα θα με πιάνει άγχος. Έμεινα από τις 21 μέχρι τις 29 του Μάρτη χωρίς οξυγόνο, ήταν πολύ καλό το οξυγόνο. 29 διασωλήνωθηκα μέχρι τις 9 Μαρτίου. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ήμουν σε κόμμα. Αλλά όλος ο κόσμος και το Δάλι, αλλά και οι πατέρες στα μοναστήρια και η οικογένεια μου περνούσαν ένα Γολγοθά. Περιμένα μέρα με την ημέρα, σηκωνόμουν εγώ. Πέρασε η πέπτη μέρα, η έκτη μέρα, η έβδομη μέρα. Στην ένα την όγδοη ημέρα, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι με ξέγραψαν εκεί πέρα. Δεν μπορεί ο Πάτερ, συγχωρέστε, βάζω η μάσκα, την κατεβάσω λίγο κάτω, συγχωρέστε με. Δεν αναπνέω, διότι λέω τον πνευμόνο. Όταν είχαν πει ότι ο Πάτερ δεν μπορεί. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και ετοιμαστείτε για τα χειρότερα, δηλαδή για θάνατο. Και τη 12η ημέρα όμως σηκώθηκα. Όταν σηκώθηκα φώναζα της πρεσβυτέρας μου: ευτυχία, ευτυχία, θέλω να πάω σπίτι μου. Εγώ δεν ήξερα που βρισκόμουν, νομίζω ότι έχει 6 μήνες εγώ που είμαι εδώ μέρα. Ήρθε κάποια και με έφερε στην πραγματικότητα, μου είπε: είναι 9 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, είσαι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας με κορονοϊό, να μην εθεπευτείς. Εντάξει, εντάξει. Και έμεινα εκεί πέρα. Άλλες. Δηλαδή με τους ανθρώπους, ναι, που ήταν δίπλα, ναι, σας, με τον νοσηλευτικό. Μετά στην εντατική, όταν είσαι σε κόμμα δεν καταλάβεις τίποτα. Εκεί πέρα είσαι σε καταστολή, με έβγαλαν 5 φορές από την καταστολή για να δω αν τα εξέρχομαι. Δεν τα καταφέρα καθόλου. Και την 12η μέρα που θα μου κάναν τραχιοτομή, δηλαδή να σε τρυπήσω εδώ πέρα για να αναπνέεις, την ημέρα βγήκα από τη διασωλήνωση. Βοηθήσει ο Θεός. Έμεινα ακόμα μια εβδομάδα, 10 μέρες στην εντατική. Στην εντατική είναι εκεί πέρα οι γιατροί και οι νοσοκόμοι δίνουν μάχες. Εκεί πέρα είδα 3 θανάτους εκεί πέρα. Το λέω, το έχω πει και άλλες φορές, αλλά συγκινούμε, διότι ξέρεις, ανθρώποι δίπλα σου. Ανθρώποι δίπλα σου, ναι, είναι δίπλα σου. Η Παναγιώτα, 43 χρονών, με θαλασσιμία, την είδα, αγωνίζονταν, πέθανε. Ένας άλλος εδώ στο πέρα χωριό, ο Γιώργος Χατζηγιάνγκου, είδα τους ανθρώπους να χαιρετάνε από τον τζάμι. Λέω: τι κάνω εκεί πέρα? Πάτερ μου, καλέσαμε, λέει μου, τη γυναίκα και τα παιδιά του να χαιρετήσουν, λέει. Δηλαδή, λέει μου: Πάτερ, φεύγει. Και έφυγε κι αυτός. Και ένας άλλος που τον άφησα για 3 ώρες, σκόπιμα εκεί πέρα, και το μεταφέραν από μπροστά μου. Τους λέω εγώ: πέθανε? Τους λέω: ναι, μου λέει, πάτε, πέθανε. Είναι ένα αίσθημα, δεν το εύχομαι σε κανένα αυτό το πράγμα. Για πρώτη φορά πέρασα και άλλες αρρώσκες, έκανα και χειρίζει καρδίας και κακοήθεις καρκίνος στον όρχη και ακτινοθεραπείες. Για πρώτη φορά ήταν μπροστά μου το θάνατο. Τρέμεις ολόκληρος, υδρώνεις. Μιλούσα με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που κοιμηθήκασαι. Έβλεπα ανθρώπους διασωληνωμένους εκεί πέρα. Λέω, εγώ τι κάνω εδώ πέρα? Ήρθε ο πάτερ και μου λέει να σε κοινωνήσω. Λέω, του πάτε να με κοινωνήσει, να σου πω και κάτι σαν εξομολόγηση. Και ετοιμάστηκα, Όλγα μου, ετοιμάστηκα ότι φεύγω. Και αυτό που με κράτησε ήταν η αγάπη και η προσευχή του κόσμου. Καταφέρατε, νικήσατε, ωστόσο, ναι, όμως έπρεπε να μπείτε και σε μια διαδικασία, ναι, αποθεραπείας, η οποία αποθεραπείας, κράτησε, ναι, πάρα πολύ καιρό. Ναι, ανάμιση μήνα στο νοσοκομείο και μετέπειτα πήγα στο αποκατάσταση για 2,5 μήνες, 3 μήνες, γιατί τα πόδια μου δεν μπορούσαν να περπατήσω.
οι πνεύμονες, οι δύο πνεύμονες τους κατέστρεψαν ο κορονοϊός, με διέλυσαν τελείως και έπρεπε να επανέλθω σιγά σιγά. Όταν μου είπε ο γιατρός εκεί πέρα, θες τρεις μήνες, λέω 23 Απριλίου, 23 Μαΐου, 23 Ιουνίου, 23... Παναγία μου λέω, τρεις μήνες τώρα, τι να κάνω, εκεί, μέσα στο, εκεί πέρα στο αποκατάσταση είναι πιο πολύ τα μεγάλη, 85-90 χρονών. Εγώ έπρεπε να βρω δύναμη και κουράγιο, να αντέξω, να μην με πάρει από κάτω και να μου μεταφέρει κατάθλιψη και μελαγχολία. Και προσπαθούσα. Και εκεί πέρα έμαθα πιο πολύ τι, να προσεύχομαι. Ο κορονοϊός με έμαθε να προσεύχομαι. 2-3 ώρες κόμπο σκηνή, το Κύριος ο Χριστιανός. Α, τον τάδε. Πάτερ μου κάνει προσευχή για τον τάδε που είναι κορονοϊός και αυτός. Να του κάνω και αυτό. Και διάβαζα βιβλία εκεί πέρα. Διότι αν δεν έκανα αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσα να το επεξερθώ, θα μου πιάνει κατάθλιψη. Έκανα το πρωί φυσιοθεραπεία και έκανα και την μεσημέρι φυσιοθεραπεία. Δηλαδή 80 φυσιοθεραπείες για να περπατήσω. Δεν μπορούσαν τα πόδια μου. Όταν μου είπε η φυσιοθεραπεία, ξέρεις, άφησε το μπαστούνάκι και περπατήσεις. Μα τη λέω, θα περπατήσω. Ναι, ρε πάτε, θα περπατήσεις. Άρχισε, έκλαιγα. Το πιο φυσιολογικό πράγμα είναι να περπατήσει ο άνθρωπος. Διότι εμείς εξασθένησαν. Δεν μπορούσα. Οι πνεύμονες τώρα είμαι στο 50-60-53-55% θεραπεία. Έχω ακόμα. Δηλαδή κουράζομαι. Όταν πήγα στον πνευμονολόγο και του λέω, γιατρέ, του λέω, εδώ πέρα ήρθα να σας δω. Λέει μου, μα πάρετε πια στις δουλειά. Δηλαδή, του λέω και εγώ, ιερέας είμαι, θέλω μια λειτουργία. Πρόσεχε πάτε μου, λέει, διότι το οξυγόνο σου είναι πολύ κάτω. Αν το οξυγόνο 95-96 είναι εκεί πέρα όταν είσαι ήσυχος. Αν δεν είσαι ήσυχος, μου λέει, και πέσει κάτω, ή θα πάθεις έφραγμα ή ανακοπή καρδίας. Και τι μου λες όταν μιλούσα. Πάτερ, παπά, λέει μου, ζεις με θαύμα. Και γέμισαν τα μάτια μου. Ναι. Και με τη βοήθεια φυσικά και της επιστήμης. Επιστήμης, ναι, ναι. Θέλουμε ναι. Να μας στείλετε και ένα μήνυμα. Να πω, Όλγα μου, δεν πρόλαβα εγώ. Δεν πρόλαβα να βάλω το εμβόλιο. Δεν πρόλαβα να βάλω το εμβόλιο. Αν προλάβει να βάλω το εμβόλιο, δεν θα είχα αυτές τις περιπέτειες. Γι' αυτό παροτρύνω έτσι τον κόσμο. Φυσικά το καθένας είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Αλλά έλα από το εμβόλιο σώζει ανθρώπους. Έχω περιπτώσεις που έβαλαν το εμβόλιο, πέρασαν τον κορονοϊό ήρεμα. Έχω ανθρώπους όμως που δεν έβαλαν το εμβόλιο. Ναι, γεγονότα. Αυτές είναι 6 παιδιά ο άλλος. Ο άλλος 4 παιδιά, ο άλλος 2 παιδιά. Αυτοί εκοιμήθηκαν. Έφυγαν. Οι άλλοι που μένουν πίσω, τι γίνεται. Διότι ένα θάνατο σε μια οικογένεια, ξέρει κάτι, διαλύει τα πάντα. Διαλύει τα πάντα. Γι' αυτόν εγώ παροτρύνω του ανθρώπου προσωπικό θέμα δικών σου. Δεν λέω. Αλλά παροτρύνω, αν μπορούμε. Εγώ το έβαλα το εμβόλιο προχθές τη Δευτέρα με την πρεσβυτέρα μου. Τα παιδιά μου είναι στο Στρασβούργο, η Ελένη και η Μαρία. Έβαλαν από εκεί στη Γαλλία. Ο φιλόθεο ο γιο μου στη Θεσσαλονίκη έβαλε και αυτό στο δεύτερο εμβόλιο. Είναι θέμα επιστήμη αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα θεολογικό θέμα ή δογματικό θέμα. Δεν είναι θέμα εκκλησία. Εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί τα σύγχυσαν αυτά τα πράγματα και έβαλαν και την εκκλησία μέσα. Είναι η επιστήμη. Και οι άγιοι της εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Παΐσιος, να δείτε, ήταν υπάκουος στην επιστήμη. Και έκανε υπακοή, που είχε καρκίνο αυτός και μισό πνεύμα να είχε, έκανε υπακοή στους γιατρούς. Όταν είδαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτε, τότε τους λέει: αφήστε με να φύγω. Συγχωρέστε με που κατεβάζω κάτω, διότι η μάσκα με δυσκολεύει να αναπνέω. Και αυτά είναι κατάλοιπα του κορονοϊού. Μπορούσα εγώ να το αποφύγω. Φυσικά να πω και κάτι, ωφελήθηκα από τον κορονοϊό. Είδα τον εαυτό μου εγώ, πού πήγαινα, δεν πήγαινα και πολύ καλά, εντάξει. Ήταν ένας πνευματικός πάτσος από τον Θεό, με έβαλε στον δρόμο του Θεού πάλι. Και έμαθα και την προσευχή. Δηλαδή, όταν μας συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, τον καθένα μας, μην μείνουμε εξωτερικά. Μου συνέβη για αυτό το πράγμα, να το αξιοποιήσουμε. Αυτό έκαναν οι άγιοι, ήταν έξυπνοι. Αξιοποιούσαν τις ευκαιρίες για ωφέλη πνευματική. Και ο κορονοϊός σου σπάζει την καρδία, σου σπάζει τον εγωισμό. Τώρα ξέρετε κάτι, όταν μου πει κάποιος κάτι, δεν δύο σημαίνει. Παλιά δεν. Μα μου είπε αυτόν την κουβέντα και με έθιξε και με έκαμε. Ναι, με έθιξε, με έκαμε. Α τώρα. Όταν περάσει θάνατο. Δεν αντέχει αυτό το πράγμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ καλά, για αυτή την κουβέντα, για αυτά τα μηνύματα καλά, που πήραμε σήμερα από εσάς, περαστικά, και να σας δούμε ξανά έτσι εδώ στην Εκκλησία να τελείτε και τους γάμους και τις βαφτίσεις και όλα τα μυστήρια που προσφέρουν χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κάτια.
Όλοι να σας ευχαριστήσουμε και τον Πάτερ Σπυρίδωνα. Ακριβώς αυτό για να δείξουμε ότι ο κοροναϊούλης δεν έρχεται για να ξεκουράσει, ούτε αυτό τον ιερέα τον έχει ξεκουράσει. Πέρασε από τον θάνατο ο άνθρωπος. Δεν είναι αστείο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Νομίζω τα είπε όσο το δυνατόν έτσι γλαφυρά ο Πάτερ Σπυρίδωνα. Το ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Έχει ακόμα, το ακούγαμε και στη φωνή του, από το πρόβλημα του πνεύμονες. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Λοιπόν, και να πάμε στην Κατερίνα Ιωάννου.